Και ποιος δεν αγαπάει τις συμβουλές και ποιος δεν έχει ανάγκη να ακούσει κάτι της που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και μια καλή κουβέντα, αλλά να έχει και ένα βάθος και μια υπόσταση αυτή πρόταση, αυτή κουβέντα που θα σου πει κάποιος. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη τους ειδικούς στη ζωή μας και νομίζω ότι η κυρία Κιούς είναι ένας τέτοιος ακριβώς άνθρωπος. Μόνο βλέπουμε το πρόσωπό της, καταλαβαίνουμε ότι κάτι καλό θα συμβεί. Κάτι καλό είναι γύρω μας, ειδικά κυρία Κιούς, όταν αναφερόμαστε στο αδυνάτισμα. Πόσοι και πόσοι το έχουμε αποζητήσει, το έχουμε αναζητήσει. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αδυνάτισμα τώρα. Μόνο που κάποιος ακούει αυτή τη λέξη, ενδεχομένως τρομάζει, ινδρώνει, αγχώνεται, στρεσάρεται ακόμη περισσότερο, γιατί δεν είναι και λίγοι οι μύθοι που κυκλοφορούν. Υπάρχουν βέβαια και αλήθειες, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στους μύθους. Αλλά εμείς θα τους καταρρύψουμε όλους. Έναν προς έναν. Και να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα, γιατί όταν έχει κάποιος στο μυαλό του αδυνάτισμα, λέει το εξής: μπορώ να αδυνατήσω εάν γνωρίζω τις θερμίδες που έχει κάθε τροφή που καταναλώνω? Και έρχομαι εγώ να σας ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι τελικά να ξέρουμε την εκάστοτε τροφή που εκείνη τη στιγμή έχουμε στο πιάτο μας, πόσες θερμίδες μας προσφέρει στον οργανισμό μας την τελική? Σίγουρα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την θερμιδική περιεκτικότητα μιας τροφής, αλλά αυτό που έχει φανεί και από έρευνες είναι ότι όσο αφορά τη διαχείριση του βάρους ή την αποθήκευση λίπους στο σώμα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν κάποιες ορμόνες, όπως είναι η ινσουλίνη, η λεπτίνη, η γκρελίνη, είναι κάποιες από τις πιο σημαντικές, από τις 400 ορμόνες που σχετίζονται και όσο αφορά τον κορεσμό της πείνας, αλλά και την αποθήκευση του λίπους στο σώμα. Αυτό λοιπόν που έχει φανεί είναι ότι δεν εκρίνονται με τον ίδιο τρόπο ανάλογα με τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Δηλαδή το ορμονικό προφίλ που προκύπτει σε έναν οργανισμό ο οποίος θα καταναλώσει 100 θερμίδες αναψυχτικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο με έναν άνθρωπο που θα καταναλώσει 100 θερμίδες όσπρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο απλοϊκός ο τρόπος να πούμε ότι απλά θα τρώω λιγότερο ή απλά θα ξέρω τι θερμίδες καταναλώνω και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρω να αποκτήσω ένα υγιές βάρος. Πολλοί το κάνουν αυτό το λάθος, να πω την αλήθεια, και γνωρίζω και εγώ από το δικό μου κοντινό περιβάλλον και θα απευθυνθώ σε εσάς τους πολύ λίγους που δεν έχετε έρθει ακόμη σε επαφή με την Diet System Cleaning και πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο χρειάζεστε στη ζωή σας, ειδικά όταν έχεις σκοπό να χάσεις κάποια περίτα κιλά, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο, γιατί πρέπει να χάσεις και λίπος, όχι να χάσεις τη μυϊκή σου μάζα. Νομίζω ότι το να συναντήσετε την κυρία Κιούση και όλο εκείνο το εξειδικευμένο προσωπικό είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Ένα δώρο, θα πω εγώ, δώρο ζωής. Πολύ σωστά. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από την εκπομπή για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και που θα ήθελαν να διώξουν λίγα ή περισσότερα κιλά από το σώμα τους, να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τώρα στο τηλέφωνο της εταιρείας στο 281-0-311-888. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα πρώτο δωρεάν ραντεβού. Θα εκτελέσουμε το Medic Scan 8 σημείων και θα έχουν σαφή εικόνα και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σώμα τους, τι είναι αυτό που μπορεί να είναι η αιτία που έχουν φτάσει μέχρι εδώ και έχουν φορτώσει το σώμα με τα παραπάνω κιλά, αλλά αφού οι ίδιοι θέσουν ποιος είναι ο στόχος, μπορούμε να οργανώσουμε όλα τα βήματα έτσι ώστε χωρίς να κουραστούν, να δουν το σώμα τους να αλλάζει, να χάνουν λίπος, η αυτοπεποίθηση να ανεβαίνει και στην ουσία να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Και είστε και πάρα πολλά χρόνια στον χώρο και είμαι σίγουρη ότι έχετε συναναστραφεί με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν την βοήθειά σας και έχω την αίσθηση σαν να είμαι εκεί, σαν να είμαι κάπου εκεί στο γραφείο σας και να τους ακούω. Κυρία Κιούς, υπάρχει μαγική συνταγή? Μπορώ να δυνατήσω με ένα μαγικό φίλτρο, με κάποιον τρόπο, έτσι απλά και εύκολα? Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που μας επισκέφτονται πολλές φορές έχουν κάνει και άλλες προσπάθειες πιο πριν. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να τα καταφέραν κάποια στιγμή και μετά αφήσαν τον εαυτό τους και ξαναπήρε κιλά. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν φτάσει ποτέ στο να δουν τη ζυγαριά να κατεβαίνει και απογοητεύονται. Αλλά η αλήθεια ποια είναι? Ότι τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν δείξει ότι στις χώρες του δυτικού κόσμου η παχυσαρκία σε πολλές χώρες ξεπερνάει το 40%. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι πριν 50 χρόνια αυτό το νούμερο ήταν γύρω στο 4%, καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια πανδημία της παχυσαρκίας και έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία δίαιτας και τρόπων εύκολης απώλειας βάρους που υπόσχονται ότι το μαγικό χάπι, η μαγική διατροφή, δίαιτα, που μόνο η οποία θα σου φέρει το αποτέλεσμα χωρίς να χρειαστεί να κάνεις απολύτως τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι χτίζουμε, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, χτίζεται μέσα από τις συνήθειές μας. Το Diet System λοιπόν διαφοροποιείται όχι απλά γιατί κάνει πιο απλή τη διαδικασία της απώλειας
κιλοβολιάς βάρους, επειδή το φαγητό είναι θερμιδομετρημένο με βάση τις δικές μας ανάγκες, είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και απλά βολεύει, αλλά υποστηρίζει και όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, είμαστε δίπλα στον άνθρωπο που ζητάει τη βοήθειά μας και όσο εκτελεί το πρόγραμμα και θέλει να χάσει βάρος, αλλά και αφού πετύχει πλέον το στόχο του, πάλι για έναν ολόκληρο χρόνο, αναταχτά διαστήματα, υπάρχει ανατροφοδότηση, γίνονται και αναλυτικές σωματομετρήσεις και εκεί πλέον που μαθαίνει ο ίδιος να επιλέγει το τι είναι καλό να φάω, είμαστε κοντά του ώστε να χτίσει τις κατάλληλες συνήθειες και αυτό που θα καταφέρει να μην είναι ένα βραχυχρόνιο αποτέλεσμα που απλά έφτασα μέχρι εκεί, αλλά να μπορέσει το σώμα του να το κερδίσει και να το χαίρεται σε βάθος χρόνου. Και όχι μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι γι' αυτό και σας αγαπούν. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη, και σας αγαπούν και σας εμπιστεύονται, γιατί ξέρουν ότι το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο και είναι πραγματικά, χωρίς να διακινδυνέψουν την υγεία τους όπως θα το έκαναν με άλλες δίαιτες και με άλλες διαδικασίες. Και πολλοί ακόμη σκέφτονται, μα μπορώ όντως να χάσω βάρος, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό σωματότυπο, έναν τελείως διαφορετικό οργανισμό και υποθέτω ότι ο καθένας μας δεν χάνει το ίδιο βάρος ή το ίδιο εύκολα ή το ίδιο δύσκολα. Αλλά μπορούμε όλοι να χάσουμε βάρος, δεν έχει κάποια σημασία. Σωστά. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λέμε ότι, ας πούμε, τα παραπάνω κιλά είναι λάθος συνήθειες, ότι μπορεί να είναι και λάθος συμπεριφορά. Και πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο πιο προστατευμένοι γονιδιακά στο θέμα της παχυσαρκίας να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ότι, ας πούμε, έχεις τα παραπάνω κιλά και αυτό δηλώνει και μία αδυναμία χαρακτήρα. Ότι δεν μπορείς να επιβληθείς ή δεν μπορείς να ακολουθήσεις τους κανόνες. Ή να είσαι πειθαρχημένος. Για να είμαστε τελείως όμως αντικειμενικοί, υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν τη διαδικασία. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν θέμα με το θυροειδή τους, να έχουν κάποιες ορμονικές διαταραχές, να έχουν πολυκυστικές οθήκες, όπως πολλές κοπέλες αντιμετωπίζουν στην εφηβεία, ή να έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Είναι θέματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε, μας δυσκολεύουν να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Ή επίσης να αναφέρουμε άτομα που για κάποιο λόγο πρέπει να παίρνουν μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, όπως είναι η κορτιζόνη, όπως είναι η ινσουλίνη ή κάποια φάρμακα τα οποία είναι αντικαταθλιπτικά ή αντιεπιληπτικά, τα οποία δεν είναι στο χέρι τους να σταματήσουν την αγωγή, αλλά εκ των πραγμάτων η διαδικασία αυτή καθυστερεί πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς και να διατηρήσουν ένα σωστό βάρος και να χάσουν βάρος. Άρα λοιπόν το να απευθυνθώ στον ειδικό, το να βρω την λύση που εμένα μου ταιριάζει για να μπορέσω να φτάσω το σώμα μου εκεί που πρέπει, δεν είναι κάτι που μπορώ να το κάνω μόνος μου. Χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται μέτρο, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται να καλλιεργήσω καλύτερες συνήθειες. Και η diet system λοιπόν είναι εδώ και μπορεί να υποστηρίξει οποιονδήποτε άνθρωπο το θελήσει, είτε αυτό που τον απασχολεί είναι λίγα κιλά, είτε είναι περισσότερο. Είτε έχει θέματα υγείας που του επιβάλλουν να ακολουθήσει ένα πιο συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής, δίνεται η ευκαιρία σήμερα μέσα από την εκπομπή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0-311-888. Θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουμε το MediScan 8 σημείων, να γίνει μία πλήρη ανάλυση της κατάστασης του σώματος και πώς έχει κατανείμει το βάρος και πόσο δραστήριος είναι μεταβολικά και λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό υγείας να δούμε πόσο χρόνος θα χρειαστεί για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα και να μεθοδεύσουμε όλα τα βήματα έτσι ώστε με ασφάλεια να κερδίσει 100% το αποτέλεσμα. Και έχω στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, έναν μύθο που κυριαρχεί πάρα πολύ στο μυαλό μου και νομίζω ότι και εγώ έχω μπει λανθασμένα στη διαδικασία αυτή. Όταν ξεκινάς γυμναστική, εντατική γυμναστική, και λες τον εαυτό σου, αφού εγώ γυμνάζομαι καθημερινά 3 ώρες, μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί δεν θα παχύνω τώρα που γυμνάζομαι, άρα δεν χρειάζεται να κάνω και διατροφή. Πόσο λάθος έχουμε κάνει σκεπτόμενοι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σίγουρα η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έχει φανεί λοιπόν από έρευνες ότι άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά γυμνάζονται σε βάθος χρόνου είναι προστατευμένοι σε σχέση με άλλες ομάδες ανθρώπων που δεν γυμνάζονται και κατά 70% από προβλήματα όπως είναι η άνοια, 40-45% από κάποια προβλήματα όπως είναι οι διάφοροι τύποι καρκίνου, μας προφυλάζει από την υπέρταση, από τα εγκεφαλικά επεισόδια, τις καρδιοπάθειες. Το να γυμνάζομαι βοηθάει στο να εκρηθούν ορμόνες όπως είναι η σερωτονίνη και τα λοιπά της καλής διάθεσης. Αλλά όμως δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη η οποία να λέει ότι ο ρόλος της γυμναστικής μπορεί να αντικαταστήσει το ρόλο της διατροφής. Τα δύο μαζί συνεργάζονται άψογα. Αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με το σωματικό μου βάρος και την υγεία του σώματός μου, κατά
65 με 80% έχει να κάνει με τη σωστή διατροφή. Άρα η άσκηση, ναι, έχει έναν πολύ θετικό ρόλο. Καλό είναι οι άνθρωποι να αφιερώνουν καθημερινά κάποιο χρόνο στη μορφή που εκείνη ο καθένας αντέχει και να έχουν την άσκηση μέσα στις συνήθειές τους. Αλλά αν δεν βελτιώσουν πραγματικά τις συνήθειές τους απέναντι στο φαγητό και δεν μάθουν να διατρέφονται πιο σωστά, δεν θα μπορούν ούτε να διατηρήσουν ένα σωστό βάρος, αλλά ούτε και να πετύχουν την απώλεια. Και κυρία Κιούση, αν υποθέσουμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπαίνω στη διαδικασία να ξεκινήσω διατροφή και ξεκινάω από ταχύ κιλά. Χάνω λοιπόν σε 2 εβδομάδες άλλα κάποια κιλά και κάποια στιγμή για 2 εβδομάδες ή 3 βλέπω τη ζυγαριά μου να γράφει πάνω 65 κιλά, 65 κιλά, 65 κιλά. Και εγώ να αναρωτιέμαι, μα αφού μέχρι πρότινος έχανα κιλά, τώρα γιατί κόλλησε η ζυγαριά μου, τι έκανα λάθος, έκανα κάτι λάθος ή πραγματικά μπορεί να συμβεί και να μην με στρεσάρει. Κοιτάξτε να δείτε, στην διαδικασία της απώλειας βάρους πάντοτε η διαδικασία δεν είναι απόλυτα γραμμική. Το σώμα δέχεται κάποια ερεθίσματα, αλλά έχει όμως και ένα από μόνο του, έχει ενσωματωμένο και σύστημα άμυνας. Δηλαδή δεν γνωρίζει το σώμα ότι εμείς τώρα απλά αποφασίσαμε να δυνατήσουμε, αλλά μπορεί να κινδυνεύουμε από κάποια αρρώστια, από κάποιο λοιμό, οπότε προσαρμόζει λίγο και τις δικές του ανάγκες θερμιδικά, έτσι ώστε να διατηρήσει μία ομοιόσταση, μία κατάσταση. Όταν όμως ένας άνθρωπος ακολουθεί σωστά και ισορροπημένα βήματα και αυτό που δίνει σαν τροφή είναι αυτό που χρειάζεται, αυτό το μικρό πλατό που κάποιες φορές βλέπουμε και δημιουργείται και μας εκνευρίζει, σπάει και προχωράμε παρακάτω. Χρειάζεται λίγο υπομονή, αλλά όμως είναι σημαντικό στην προσπάθεια αυτή να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και την εμπειρία και μπορεί να μας δώσει όλες τις πληροφορίες, να μας εμψυχώσει σε αυτό που προσπαθούμε να καταφέρουμε, για να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Αλλά σίγουρα το να τρώω και να διατρέφουμε σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση το σώμα να μην αντιδράσει και να μην πάρω το τελικό αποτέλεσμα. Αρκεί να μην απογοητευτώ. Σωστά. Και είναι εκείνο το κομβικό σημείο που όταν βλέπεις τη ζυγαριά τον ίδιο ακριβώς αριθμό για κάποιες ημέρες, λες εντάξει, αφήνω τις προσπάθειες, δεν ξανακάνω τίποτα άλλο γιατί το σώμα μου δεν με υπακούει. Αλλά εάν αυτή η διαδικασία ξεκινήσει μαζί σας με την Diet System Clinic, έχουμε έναν άνθρωπο, μην σας πω και πολύ περισσότερους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μας κρατάνε το χέρι και μας λένε μπορείς να το κάνεις. Μπορεί για κάποιες ημέρες να το βλέπεις αυτό, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό. Συνεχίζοντας, θα δεις τη διαφορά που ενδεχομένως έχεις σαν στόχο στο μυαλό σου. Έχουμε και πάρα πολλές φορές παρουσιάσει ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας και έχουμε παρουσιάσει και τα αποτελέσματά τους στην πορεία του χρόνου. Κατά μέσο όρο, πάντοτε ο ρυθμός απώλειας έχει να κάνει από που ξεκινάμε. Δηλαδή, διαφορετικά αντιδρά ένας οργανισμός που μπορεί να έχει 30-40 κιλά παραπάνω στο βάρος του και εντελώς διαφορετικά κάποιος που είναι κοντά στο ιδανικό του βάρος και απλά θέλει να φτιάξει κάποιες λεπτομέρειες. Πάντως, όπως και να έχει, σαν μέση απώλεια, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέσα στο μήνα μπορούμε να χάσουμε από 4-6 κιλά, ότι η απώλεια στο μεγαλύτερο του μέρος είναι απώλεια λίπους. Το λίπος από τη φύση του έχει περισσότερο όγκο σε σχέση με τους μυς, οπότε βλέπουμε τελείως την εικόνα του σώματος να αλλάζει, να σμιλεύεται, αλλά και επειδή το σώμα σταδιακά αποκτάει την ικανότητα να είναι πιο εύκολο το να προσλάβει βιτρεπτικά στοιχεία και να αποβάλει τοξίνες, μπορεί αυτή την κατάσταση να την οικειοποιηθεί και να τη διατηρήσει σε βάθος χρόνου που είναι και το ζητούμενο. Κάθε φορά που έρχεστε, ξέρετε πως εμείς σας ταυτίζουμε με ένα μεγάλο δώρο, δώρο ζωής θα το χαρακτήριζα εγώ, ή δώρο που σου αλλάζει τη ζωή, για να το πω πιο σωστά. Εγώ το βλέπω σαν μια ευκαιρία αφύπνισης, επειδή ξέρω ότι υπάρχει πολλής κόσμος που το θέμα των παραπάνω κιλών είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα να επικοινωνήσουμε στο τηλέφωνο της εταιρείας, στο 281-0-311-888, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα προσωπικό ραντεβού, να εφαρμόσουμε το MediScan 8 σημείων, να κάνουμε μια πλήρη ανάλυση σώματος και να δούμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και αυτό που θέλουμε να θέσουμε ως στόχο και θέλουμε να πετύχουμε, με ποια βήματα θα το καταφέρουμε και σε ποιο χρόνο. Μην διστάζετε λοιπόν. Είναι μια δυνατότητα που σας δίνεται μέσω της εκπομπής. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το εκμεταλλευτείτε. Τόσοι και τόσοι μύθοι που μας έχουν κρατήσει πίσω, γιατί δεν μπήκαμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε. Απλά κάποιος μας είπε, κάπου ακούσαμε από τη γειτόνισσα, από την αδερφή μας, από τη θεία μας, ότι να μωρέ, δύσκολο είναι να χάσει κιλά. Άστο τώρα, ποιος κάθεται, ποιος μπαίνει στη διαδικασία. Και έχουμε δει και από εσάς που μας έχετε συστήσει ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας που αντιλήφθηκαν ότι θέλουν να παραμείνουν υγιείς. Θέλουν να δουν αυτή την αλλαγή στον καθρέφτη τους. Και δεν έχει καμία σημασία, εγώ θα το πω και ανοιχτά, πόσο χρονών είσαι. Είτε είσαι 15, 25, είτε 75, η αλλαγή μπορεί να έρθει. Με σωστά, απλά βήματα και δίπλα
στους ειδικούς πάντα. Οι άνθρωποι που ξέρουν να σε κατευθύνουν σωστά. Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό σε όλο αυτό που κάνεις να έχεις τη σιγουριά ότι αυτό που θέλεις να πετύχεις είναι κάτι το οποίο γίνεται και να υπάρχει όλη η υποστήριξη έτσι ώστε να το πετύχεις και στο πιο σύντομο χρόνο και με πιο καλό ρυθμό. Έχετε δίκιο και πόσο τυχεροί είμαστε που σας έχουμε σε όλη την Κρήτη, που μπορεί οποιοδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, τα στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα από κάτω, να έρθουν σε επαφή και να αλλάξει η ζωή τους, να μην σε ταλανίζει τίποτα, να μην σε ταλαιπωρεί τίποτα. Η Diet System Clinic είναι κοντά σας και κοντά μας και ευχαριστούμε πολύ κυρία Κιούση για ακόμη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.